Σε μία ακόμα κινητοποίηση προχώρησε η Ελμέρε Θύμνου, έχοντα ω πάγια αιτήματα την οριστική πάυση των φαινομένων διοικητικών αυθαιρεσιών από την πλευρά τη Δευτεροβάθμια αλλά και από μεμονωμένου διευθυντέ σχολείων απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εδώ είχαμε το γνωστό περιστατικό με τι τέσσερι συναδέλφου που έγινε καταγγελία ει βάρο του και στη συνέχεια εισαγγελική παραγγελία για το γεγονό ότι εργάστηκαν. Ε, δεν εργάστηκαν μάλλον, απήργησαν σε κανονική απεργία, προκειμένου να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων για φέτος. Ε, άρχισαν να γίνονται απόπειρε, συνεδριάσει συλλόγων σε σχολεία υποκατάληψη να γίνονται σε άλλου χώρου. Το οποίο είναι εμφανώ παράνομο. Δηλαδή πρέπει να περιμένει να λήξει η κατάληψη να κάνει τη συνεδρίαση στο σχολείο. Επίσης είχαμε μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες για να καλύψουν προσωρινά κάποια κενά ή για φύλαξη παιδιών κιόλα. Χωρί να, υπάρχει, χωρίς να έχει εκδοθεί μια εντολή μετακίνηση. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κινούνταν στον αέρα. Ταυτόχρονα, σε όλη την Ελλάδα, διευθυντέ δευτεροβάθμια ε, καλούν συναδέλφου ε, στην ουσία να του παραδειγματίσουν για να μην αγωνίζονται και να, στην ουσία να σκύψουν το κεφάλι σε ό,τι απόφαση θέλουν αυ, αυτοί. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και σε συνάρτηση με τις κοινωνικές αντικσοότητες επιμένουν στην ανάγκη να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και προστασίας της παιδείας για το κοινό συμφέρον όλων. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε πάντα με γνώμονα το καλό των μαθητών μας. Πάντα για το καλύτερο τη εκπαίδευση. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι μέχρι εδώ δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, δεν μπορεί να χαλάει το κλίμα στην εκπαίδευση. Ούτω ή άλλω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κοινωνία. Καλό είναι όλοι οι φορεί να συνεργαστούν για ό,τι καλύτερο και όχι για να δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.